Άκουγα χθες στην Αμερική, στο Tennis Channel, τον Ρομπρέντο, ο οποίος είναι 36 ετών, ο οποίος έχει προϋπάρξει νούμερο 5 στον κόσμο. Έχω παίξει και εγώ δεύτερο γύρο στο Roland Garros κτλ. Ο οποίος έχει πέσει το ranking του, δεν θυμάμαι αν έχει κάποιο τραυματισμό κτλ. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος ο Αμερικάνος, του λέει: Γιατί είσαι εδώ, του λέει. Είσαι 5 στον κόσμο, έχεις μια καρπιέρα, έχεις κερδίσει εκατομμύρια από το σπορ, έχεις. Του λέει, και η απάντησή του είναι τόσο ταυτόσιμη σε αυτό το οποίο νιώθω κι εγώ και νομίζω ότι απαντάει σε πάρα πολλά. Του λέει, γιατί ζω και αναπνέω για το τένις ακόμα, ζω για να μπορώ να παίζω στο καλύτερο επίπεδο και θέλω, ζω γιατί θέλω να έρθω, να βρίσκομαι και να προπονηθώ και να είμαι στα κορυφαία events του κόσμου, γιατί ζω και αναπνέω για το τένις, είναι το πάθος μου αυτό εδώ. Ακόμα δεν έχω στη ζωή μου κάτι το οποίο να είναι ισοδύναμο με την ένταση του πάθους την οποία αντλώ από το τένις, από το σπορ αυτό εδώ. Αν πιθανώς, λέει, το βρω, πιθανώς να αλλάξω και τον προσανατολισμό μου, θέλω να προπονούμε και να βρίσκομαι μεταξύ των κορυφαίων στα τουρνουά, θέλω να έχω το jet lag, εννοώντας ότι είναι μέσα στο πλαίσιο και στο πακέτο της ζωής του τενίστα. Όλο αυτό εδώ, το ότι ζεις και αναπνέεις για το τένις, είναι κάτι το οποίο κιόλας σε κάνει να προοδεύσεις.